Φίλες και φίλοι του Άτλα, καλησπέρα σας. Εδώ από το κλειστό του ΆΚΑ. Μάτς Α1 θα παρακολουθήσουμε. Warhawks εναντίον Cavaliers. Warhawks με τα άσπρα και μπλε. Cavaliers με τα σκούρο μπλε, μαύρα. Να πούμε πεντάδες για τους Warhawks. Βλέπω Μαρκούτη, βλέπω Ζαχαρόπουλο, Σωτηρόπουλο, Ράπτη και ο Ντάλτος είναι, ναι. Από την άλλη, βράδυ τους Καβαλίες, 30 φίλου, Ντάσης, Τσιγκουνάκης, Σέλιος, Λογοθέτη. Λοιπόν, πρώτη επίθεση για τους Warhawks. Μαρκούτη, Ντάλτος, Σεράπτη, Ζαχαρόπουλος, Μαρκούτης. Θα πάει μέχρι μέσα και θα ανοίξει το σκορ ο Μαρκούτης. 2-0 το σκορ. Τσέλιος. Τσιγκουνάκι για λογοθέτη. Τσέλιος από 45 μοίρες. Όχι. Καβαλίες είναι στο 18-1. Οδεύουν με ασφάλεια στην κατάκτηση της πρώτης θέσης των play-off, της κανονικής διάρκειας, για να μπουν δυνατά στα play-off, ενώ το μεταξύ ο Ράπτης κάνει το 4-0. Warhawks απ' την άλλη πιο χαμηλά στο 7-11, παλεύουν για την είσοδό τους στην οκτάδα. Θεωρητικά λοιπόν έχουμε φαβορί σήμερα, αλλά όλα στη θεωρία είναι. Πρέπει να αποδειχθούν στο παρκέ. 30 φίλοι πετυχαίνει το πρώτο καλάθι για τους Cavaliers από το low post. 4-2. Σωτηρόπουλος δοκιμάζει για τρεις. Έχουν βγει πολύ δυνατά οι Warhawks. Με το τρίποντο αυτό του Σωτηρόπουλου κάνουν το 7-2. Ντάσης. Δοκιμάζει για τρεις ο Ντάσης, απαντάει άμεσα. 7-5 εκ των δεινών τριποντέρ του Άτλα ο Ντάσης. Το αποδείκνει σε αυτή τη φάση. Ζητάει ο Ράπτης, εκεί πάει μπάλα. Αστοχή έξω από αφήσει ο Ράπτης. Κουνάκι τώρα κατεβάζει. 30 φίλου, μπερδεύεται εκεί πέρα λίγο. Δυνατή πάσα του Ντάση για τον Τσιγκουνάκι. Ντάλντος, μέσα γι' αυτό. 9-5, 9 πόντους έχουν πετύχει οι Warhawks στα πρώτα 2,5 λεπτά, ούτε 2,5 λεπτά. Τσέλιος. Τσιγκουνάκης, ξανά για τον Τσέλιο. Κλείσανε καλά οι Warhawks. Το Τρόπλος κατεβάζει. Απέναντι στο Τσιγκουνάκη δυσκολεύεται, αστοχή. Πάνω από το λογοθέτη και τώρα ο Ντάσης θα τρέξει. Θα σηκωθεί από το high post περίπου, έξω το σουτ. Ζαχαρόπουλος στο rebound. Σειρά τώρα του Ντάλγκου, ο οποίος κάνει το 11-5. 11 πόντι σε 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για τους Warhawks. Εσπερισμένο time out από τους Cavaliers, διακοπή. Επανερχόμαστε μετά το time out των Cavaliers. Με τους Warhawks να έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά στο match. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Cavaliers. Ντάσης, νέο τρίποντα από τον Ντάση, είναι άστοχος. Ζαχαρόπουλος μαζεύει. Μαρκούτης. Ράπτης από 45 μοίρες. Μαζί ψιοντάσεις, θέλει να παίξει γρήγορα με τον Τσέλιο. Πολύ καλή πάσα του φάουλ. Φάουλ από τον από το Σωτηρόπουλο. Να πούμε ότι η Warhawks είναι παραταγμένη με 6 άτομα. Βλέπω το Ράπτη στον πάγκο. Τον έτερο Ράπτη.
οπότε πρέπει να προσέχουν λίγο με τα φάουλ τους. Καβαλιές επιτάλλει, πιο πολλές λύσεις, 8 άτομα σήμερα. Μία στις δύο ο Τσέλιος. 5-16. Γυρίζει ο Ντάλτος, όμορφη ενέργεια, αλλά τα χαλάει λίγο στο τέλος. Ντάλτος ο οποίος πίεσε το 30 φίλου. 1-2-3 τελικά το έκανε. Τσέλιος. Σιγουνάκης. Σε Τσέλιο. Θα πάρει το σκρίνο ο Τσέλιος, δίνει στο Τσιγουνάκη. Το τρίποντο είναι άστοχο. Rebound του Ράπτη. Μαρκούτης. Θέλει να αποστάρει το λογοθέτη, πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Ράπτης, Σωτηρόπουλο, Μαρκούτης, ναι, 13-6. Απλά και λιτά γύρισε η μπάλα μέχρι να βρεθεί το καλό σου. Και βρέθηκε σε αυτή τη ζώνη των Warhawks. 2-3. Θα υπάρχουν ευκαιρίες για τρίποντα, όπως εδώ με τον Τζέλιο, ο οποίος δεν θα ευστοχίσει. Ντάλντος, δεν θα ευστοχίσει. Θα κερδίσει το φάλα το Μαρκούτη, ο οποίος φαίνεται να απορρεί. Θα μπει ο Αντωνόπουλος στη θέση του Τζιμπουνάκη. Τέλειωσε. Ντάση. Ντάση είναι άστοχος εδώ. Θα βγει τώρα ο Ράπτης για να μπει ο έτερος Ράπτης. Δεν είναι καλή η πάσα του Ράπτη, αλλά από τα χέρια του Ντάση έχει βγει η μπάλα. Σιδρόπουλος έδωσε για τον Ντάλντο, φάουλ του Αντωνόπουλου. Ντάλντος, οργανώσει την επίθεση των Warhawks. Ζητάει Μαρκούτη, Σωτηρόπουλος θα πάρει μπάλα. Ζαχαρόπουλος είναι άστοχος. Rebound από τον Μαρκούτη, έχει ανανεωθεί η επίθεση. Όμορφη κίνηση πίβοτα από το Μαρκούτη. 15-6 και διαφορά ξανά στους... όχι, για πρώτη φορά στο νέα. Καλή άμυνα το Ράπτη. Deflection. Κατοχή παραμένει τους Cavaliers. Ντάση για Τσέλια από 45 μοίρες. Δοκιμάζει για 2 το σούτ είναι. Άστοχος, από τα χέρια του Μαρκού την μπάλα βγαίνει έξω. Ντάσης. Τσέλιο στη ρακέτα, νέο φάουλ από το Δημήτρη Ράπτη. Λογοθέτης σε Ντάση. Λογοθέτης στο low post. Καλή άμυνα. Όχι, το φάουλ. Φάουλ από τον Ζαχαρόπουλο. Πέμπτο ομαδικό για τους Warhawks, οι οποίοι έχουν μπει δυνατά στο μάτς, αλλά δεν πρέπει αυτός ο ενθουσιασμός τους να
τους παρασύρει. Είπαμε είναι 6 άτομα, δεν πρέπει να κάνουν πολλά φάουλ. Πρέπει να προσέχετε. Μία στις δύο το λογοθέτει, αλλά είναι εκεί πέρα ο Αντωνόπουλος να πάρει το θετικό rebound. Ζητάει ο Τσέλιος, εκεί πάει η μπάλα. Έκανε το close out ο Σωτηρόπουλος. Αντωνόπουλος στη γωνία για Ντάση. Στη λήξη του χρόνου αυτή ο Ντάση. Ράπτει το rebound. Σωτηρόπουλος σε Μαρκούτη. Ζαχαρόπουλος, δεν περνάει πάσα του, έκλειψε 30 φύλου. Κάτσις κατεβάζει, το πάρει. Έχει βάλει το πρώτο καλάθι, αλλά το πρώτο τρίποντο, μετά έχει χάσει όμως 3-4. Αλλά εντάξει, έτσι παίκτες είναι να με βρουν ρυθμό. Λοιπόν, Ντάσης και Τριανταφύλλου αποχωρούν. Κορόμιλος και Αντωνόπουλος μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Λογοθέτης. Θα βρει τον Τσέλιο. Φάουλ. Ακόμα ένα. Από το Μαρκούτη. Μία στις δύο για τον Τζέλιο. Μειώνει στις 7, 15-8 υπέρ των Γερακιών. Άστοχο το σούτ από μέση απόσταση του Ντάλντου. Τρέχει τώρα ο Αντωνόπουλος. Βρίσκει τον Κορόμιλο. Λογοθέτης για Κορόμιλο. Σταύρος Αντωνόπουλος τώρα, γυρίζει μπάλα. Μπάλα από τα χέρια του λογοθέτη γίνει έξω. Υπάρχει μια διαφωνία. Ζαχαρόπουλος αποφεύγει τον Αντωνόπουλο. Έγινε στη βοήθεια ο Κορόμιλος. Από τα πόδια του λογοθέτη του Κορόμιλου μπαλάκι έξω. Έχουμε αλλαγή με τον Τζιγκουνάκι να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ντάλντος. Για Μαρκούτη, ζητάει ο Σωτηρόπουλος. Σου του Ντάλντου από την κορυφή, εκεί πέρα για δύο είναι άστοχο. Ράπτης όμως είναι εκεί για το rebound. Σωτηρόπουλος, τρίποντο του Σωτηρόπουλου, ναι! 18-8 και διαφορά σε διψήφιο νούμερο στους 10 για πρώτη φορά σήμερα. Τσιγκουνάκης για Αντωνόπουλο, θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον έτερο Αντωνόπουλο όμως. Και έχουμε φάουλ. Βάζει την πρώτη ο Σταύρος Αντωνόπουλος. Και στους δύο. Αλάνθαστος. Για το 18-10. Στον Τρόπουλος υποφέρει όμορφα δύο αντιπάλους του. Ράπτης για Ντάλντο στο low post. Γυρίζει ο Ντάλντος. Άστοχος. Πήρε ο Χορόμιλος. Ζιγκουνάκης θα τρέξει. Βρίσκει τον Αντωνόπουλο. Αυτός δεν το λογοθέτη. Η άμυνα του Warhawks δεν φέρνει το κλέψιμο. Και έχουμε μπρος πίσω. Από
αποτελεσματική άμυνα από τους Warhawks. Σωτηρόπουλος θα πάρει το τρένο το ράπτη. Μαρκούτης στη ρακέτα απέναντι στον Αντωνόπουλο. Αστοχή ο Μαρκούτης. Λογοθέτης μαζεύει και ακόμα ένα φάουλ και βολές. Ο Ντάλντος κάνει το φάουλ. Είναι το 8ο φάουλ των Warhawks στο πρώτο δεκάλεπτο. Σου λεπτό να το βεβαιώσω. Εδώ στο site του atlasbasket.gr να έχουμε live τα, που έχουμε live τα στατιστικά για όποιον ή όποια ενδιαφέρεται. Λοιπόν, μία στις δύο βολές για τον λογοθέτη, που θα δώσω λίγο τα φάουλ. Ράπτης. Γίνεται το λάθος, γίνεται. Δεν γίνεται. Κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους. Ράπτης. Για Μαρκούτη, αυτός από την baseline θα πάει στη δίσβηση. Όμορφη ενέργεια από το Μαρκούτη. Για το 20-11 συνεχίζουμε σε υψηλό τέμπο οι Warhawks. Αντωνόπουλος για λογοθέτη. Κάνει το λάθος, Ράπτης έκλεψε. Σωτηρόπουλος θέλει να βρει τον Τάλο και τον βρίσκει. Τρομερή πάσα του Σωτηρόπουλου. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως ο συμπαίκτης του. Τζιγκουνάκης. Λάθος. Βιάστηκε λίγο Τζιγκουνάκης ενώ όλοι είχαν όλη την επίδοση. Οι Χαβαλίες είναι ο λάθος όμως από τους Warhawks. Αντωνόπουλος τελειώνει ο χρόνος. Αντωνόπουλος πετάει την μπάλα. Δεν. Θα βάλει το καλάθι. 20-11. Διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το πρώτο δεκάλεπτο ανοίγει στους Warhawks. Έχουμε κάνει το 20-11. Από με λίγο πεντάδες, Τσιγκουνάκης, Σταύρος και Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Τριανταφύλλου και Κορόμιλος. Σωτηρόπουλος εδώ μεταξύ κλέβει μπάλα, παρά λίγο να χάσει και καταφέρνει μετά πολλά να κάνει το 22-11. Time out στα 20 δευτερόλεπτα. Ή όχι. Time out στα 20 δευτερόλεπτα έχουμε όντως. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε την πεντάδα των Warhawks καθώς είχαμε time out για τους Cavaliers. Σωτηρόπουλος, Μαρκούτης, Ράπτης, Άγιος Ράπτης, Δημήτρης Ράπτης και Ζαχαρόπουλος. Τριανταφύλλου έδωσε για τον Αντωνόπουλο, αστοχή αυτή για τρεις. Λοιπόν, 22-11, double score και η διαφορά στην ανώτατη τιμή της στους 11 πόντους. Σωτηρόπουλος, διατηρήθηκε κατοχή για τους για τα γεράκια. Μαρκούτης για Ράπτη. Στη ρακέτα εκεί πέρα ο έτερος Ράπτης. Δυσκολεύεται με Τσιγκουνάκη. Καλή άμυνα. Λήξης 20-20 Κασαριού. Τσιγκουνάκη θα κατεβάσει. Κρατάει μπάλα ο Τζιγκουνάκης. Σε Αντωνόπουλος. Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Αντωνόπουλος για τρεις. Ούτε τώρα. Δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε λύσεις σε αυτή τη ζώνη. Τύπησε εκεί πέρα λίγο ο Ράπτης. Στη μονομαχία με τον Αντωνόπουλο. Έλεγα λοιπόν ότι, ήθελα να πω ότι οι Warhawks έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο ένα σημαντικό σημείο είναι ότι έχουν φορτωθεί ήδη με φάουλ. Κάνανε 8, έχουν 3 παίκτες με 2 φάουλ, γυρίζει ο Μαρκούτης, είναι άστοχος, ζητάει φάουλ, λέει ωραία. Αντωνόπουλος, Τεντάση, Τζιγκουνάκη. Κορόμιλος,
Από τη γωνία ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, ο Σάββας Αντωνόπουλος, συγγνώμη, να είναι έξω. Για το κλέψιμο, αλλά έκανε φάουλ. Κοντρόπουλος. Καβαλίερ και κλέψιμο από τον Τζιγκουνάκη, ο οποίος θα πάει μόνος του εύκολα στο lay-up. Καλή εδώ πέρα, καλό εδώ πέρα το φρέσ. 2-13. Αφού τους πέρασε το γήπεδο, δυσκολεύεται όμως και πάλι. Ράπτης, θα καταφέρνει. Σωτηρόπουλος, θα ερεμήσει λίγο τώρα το παιχνίδι. Ζαχαρόπουλος στη ρακέτα, γύρισε. Παρά λίγο να πετύχει το καλάθι και φάουλ, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Δύο για τον Ζαχαρόπουλο, προσπάθησε για το επιθετικό rebound ο Ράπτης, δεν τα κατάφερε. Λογοθέτης θα μπει στο μάτς, στη θέση του Σταύρου Αντωνόπουλου. Βουτουνάκης. Γκάσης Τριανταφύλου, καλή άμυνα από το Ράπτη, κατοχή παραμένει στους Καβαλίες. Τριανταφύλου σε κορόμιλο, λογοθέτης το δοκιμάζει το τρίποντο και στη λήξη του χρόνου μειώνει στους 7, 23-10. Και έχει το φάουλ του Ράπτη και είναι το τρίτο του. Τρία φάουλ λοιπόν για τον Ράπτη, πρόβλημα για τους Warhawks. Δάσης, Τζιμπουνάκης, από το high post το shoot είναι έξω. Έχω ανεβάσει πολύ την πίεση στην άμυνα Καβαλίων. Ζαχαρόπουλος θα την κορυφή, θέλει να πατήσει και καταφέρνει. Να απαντήσει. Τέλος πάντων είχα μείνει στο τρίποδο του λογοθέτη. Λοιπόν, 26-16 λοιπόν. Είχε πάρει στον προηγούμενο, ναι, του λογοθέτη. Θα παίρνει λίγο. Λοιπόν, 26-16 απαντάει στο τρίποδο του λογοθέτη. Φαίνει και ξανά διαφορά στους 10. Βάσης. Τριανταφύλλου από το ύψος της βολής, έξω. Σωτηρόπουλος. Μαρκού της έκοψε, αλλά χάθηκε η μπάλα. Χάθηκε, για να δούμε όσο την κρατάει ο Ράπτης. 5 δευτερόλεπτα για επίθεση. Άγγις Ράπτης. Αστοχή στο τρίποντο. Κόψη του λέει ο Ζαχαρόπουλος. Όντως να κάνει τη δίσδυση. Τζιγκουνάκης, τάπα! Αλλά ο Τζιγκουνάκης κρατάει την μπάλα. Τα πετάω τον Ζαχαρόπουλο. Δάσης. Σε κορόμιλο. Γυρίζει μπάλα. Τριανταφύλλου. Κάνει τις τρίπλες, προσπάθησε να πάει μόνος του φάουλ του Ζαχαρόπουλου, όχι. Στο Ράπτη το φάουλ, είναι τέταρτο φάουλ του Ράπτη. Τέταρτο φάουλ του Ράπτη. Πρόβλημα σοβαρό για τους Warhawks. Ο Ράπτης βγαίνει, μπαίνει ο Ντάλντος. Τέλειος. Στη γωνία. Τρίποντο μέσα από τον Τάση. Νέο τρίποντο της Καβαλίερς αυτή τη φορά με τον Τάση. 26-19. Ζαχαρόπουλος σε Μαρκούτη. Σωτηρόπουλος. Για Ντάλντο χάνει την μπάλα, καλή άμυνα από τον Τζέλιο ο οποίος κλέβει. Θέλει να τρέξει στο γήπεδο, 3-2, τέλειος, φάουλ!
φάουλ από το Σωτηρόπουλο και βολές για τον Τζέλιο. Time out για το Warhawks, για τους Warhawks. Διακοπή και επανερχόμαστε. Πανελθαμε για τις βολές του Τζέλιου. Για το 26-21 μειώσανε στις 5 οι Cavaliers. Συνεχίζουν την άμυνα ψηλά. Είναι αποτελεσματική αυτή η ενέργεια που βγάζουν στην άμυνα οι Cavaliers. Κάσης για Τσέλιο, Τσέλιος από τη γωνία. Κάσης, Τριανταφύλου. Τριανταφύλου πάει μέχρι μέσα. 26-23 σε απόσταση αναπνοής οι Cavaliers, οι οποίοι έχουν ένα επιμέρους 13. Ζαχαρόπουλος για Ντάλντο. Γύρισε ο Ντάλντος σε μια λίγο ανορθόδοξη κίνηση και τα καταφέρνει. Δράσεις Τριανταφύλου. Στην ανισορροπία η άμυνα των Warhawks. Τσέλιος με ταμπλό, όχι. Μέσα έξω μπάλα. Μαργούτης. Σωτηρόπουλος για Μαργούτη. Γυρίζει ο Μαργούτης στο χουπ. Έχουν χάσει λίγο τον ρυθμό τους οι Warhawks σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ντάσης από 45 μίλια τρεις ο Φάρισι, ναι, 26 όλα ο Ντάσης, ξαναβρίσκει το τρίποντο, τώρα είναι το 40-10-0, φάουλ του Ντάση, λαπ, ενώ θα επανέλθει ο Σταύρος Αντωνόπουλος. Μαρκούτης θα σηκωθεί για τρεις ο Μαρκούτης. Δεν θα καταφέρει να απαντήσει. Σωτηρόπουλος στο επιθετικό rebound. Ξανά ο Μαρκούτης αυτή τη φορά στη ρακέτα κάνει βήματα. Αντωνόπουλος. Αντωνόπουλος θα κάνει και αυτές βήματα. Αντωνόπουλος έδωσε τη θέση του στο Τζιγκουνάκι. Ντάλντος σε Μαρκούτη. Ράψης, έκοψε πάρα πολύ όμορφα Ζαχαρόπουλος, τα χάλασε όμως λίγο στο τέλος. Αστόχησε εξ επαφής. Τσιμπουνάκι, φάουλ του Σωτηρόπουλου. Time out, ακόμα ένα. Διακοπή και παρεχόμαστε. Λοιπόν, επιστροφή μετά το time out. 26 όλα το σκορ. Με το Σωτηρόπουλο να υποπίπτει στο τρίτο του φάουλ. Νομίζω 4 έχει ο Ράπτης, ο Δημήτρης Ράπτης. Ντάσης, ευκαιρία τους Cavaliers να πούνε μπροστά στο σκορ. Τρίποντα από τον Αντωνόπουλο. Έξω. Μαρκούτης μαζεύει. Σωτηρόπουλος, δυνατή η πάσα του. Για τον Κάλντο. Τέλειος, deflection από τον Κάλντο. Μαρκούτης για Τσέλιο. Ροντάσης. Μαρκούτης στη γωνία για Τσέλιο. Για δύο είναι το σουτ.
μαζεύει έτσι ο Ζαχαρόπουλος δυνατά. Ράπτης, έκοψε ο Ζαχαρόπουλος ξανά στη ρακέτα. Μπερδεύεται εκεί πέρα λίγο. Δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Δικουνάκης τώρα να τρέξει το γήπεδο. Τάπα, του Ράπτη με φάουλ όμως. Με φάουλ, νομίζω με το κάτω μέρος του χέρι, με τον αγκώνα του, αν δεν κάνω λάθος, γιατί νομίζω αυτό δείχνει ρε. Νομίζω αυτό δεν έχει δεχτεί ψηλά το φάουλ, με τον αγκώνα του, με το άλλο του χέρι, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι ο Ράπτης βρήκε στο πρόσωπο το Τζιγκουνάκι, ο οποίος εδώ για πρώτη φορά θα βάλει τους Καβαλίες μπροστά στο σκορ 26-27. Δύο στις δύο ο Τζιγκουνάκης. Ήταν οι Καβαλίες στο 12-0. Ζαχαρόπουλος για Ράπτη, στη ρακέτα ο Ράπτης. Γυρίζει, αστοχή, rebound από τον ίδιο. Σωτηρόπουλος έξω, δοκιμάζει το τρίποντο, όχι. Rebound ο λογοθέτης. Τζιγκουνάκης θα τρέξει ξανά. Βρίσκει τον Τάση. Αντωνόπουλος, no look pass για Τζέλιο, ναι. 26-30. 26-30. Πάσα τώρα για τον Μαρκούτη, δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα των Καβαλίες, το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Μαρκούτης, συνεπικρίνομενος από τον Ντάλντο, όπως θα πιστώθει με ασίστ. Και σπάει το σερί 14-0 που είχαν οι Καβαλίες. Μουνάκης. Κάνει μεταφορά. Κάνει μεταφορά. Φάουλ λογοθέτη. Έχουν ακόμα να δώσουν οι Καβαλίες, αλλά είχαν να δώσουν άλλο ένα φάουλ, δεν έχουν άλλο. Σωτηρόπουλος υπό την επίβλεψη του Τζιγκουνάκη. Ντάλντος. Μαρκούτης θα κάνει το φλότερ. Αστοχή Ζαχαρόπουλος, ακόμα ένα επιθετικό rebound. Μαρκούτης, σουτάρι. Λαβαίνει το χρονόμετρο, αστοχή. Φάουλ, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ του Ντάλτου. Χάσαν ένα επιθετικό, χάσαν δύο επιθετικά. Τρίτη και φαρμακερή. Και μάλιστα... Λοιπόν, εδώ πέρα είναι κοντά στο να πάρουν το maximum. 30 όλα με το καλάθι και φάουλ του Ντάλντου. Ένα που μένουν 3 δευτερόλεπτα για το τέλος του μηχρόνου. Ντάλντος, αστοχή. Ζαχαρόπουλος όμως τον πιθανό rebound. Πρέπει να σηκωθεί. Δεν σηκώθηκε. Σωτηρόπουλος νομίζω ήταν εκπρόθεσμο το σούτ του. Λοιπόν, 30 όλα το σκορ. Διακοπή και παρεχόμαστε. Επαναρχόμαστε σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ στο 30-30. Οι Καβαλίες δεν έχουν επιστρέψει. Οι Γουόρχοξ έχουν πεντάδα με Ζαχαρόπουλο, Σωτηρόπουλο, Μαρκούτη, Ντάλντο και Άγι Ράπτη. 30 φίλου, Τσέλιος λογοθέτης, Ντάσης και Αντωνόπουλος για τους Καβαλίες. Ράπτης ο οποίος θα πάρει εδώ το επιθετικό rebound. Ακόμα ένα για τους Warhawks. 32-30. Λογοθέτης δυσκολεύεται, δίνει στο Τζέλιο. Ντάση, Αντωνόπουλος για Ντάση. Απ' τις 45 μοίρες ο Ντάσης. Έξε μπάλα. Καλή άμυνα του
λογοθέτη, deflection, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ζαχαρόπουλος, γύρισε ο Βάλβος, αλλά αυτό. Θα τρέξει τώρα τον Όπουλος, βρίσκει το λογοθέτη, τρίποδο του λογοθέτη, μέσα! 2-2 έχει ο λογοθέτης. Και βάζει για πρώτη φορά στο μάτς μπροστά την ομάδα του, 32-33. Θέλει να απαντήσει ο Ζαχαρόπουλος, δεν το καταφέρνει. Με την rebound από κανέναν, αλλά κατοχή είναι για τους Warhawks. Δάλτος. Λέγεται το λογοθέτη, Ράπτης δοκιμάζει το τρίποντο, δεν καλό. Στο rebound παίζουν γρήγορα οι Cavaliers. Τσέλιος, φάουλ τον από τον Μαρκούτη, το φάουλ είναι το τρίτο φάουλ του Μαρκούτη. Από το Τζέλιο, 32-34. Μαρκούτης κρατάει μπάλα, γίνεται το λάθος, έκλεψε ο Αντωνόπουλος, ο οποίος θα τρέξει, θα βρει τον Τάση. Τζέλιος βήματα νομίζω. Ζαχαρόπουλος σε Ράπτη, δυσκολεύεται εκεί πέρα ο Ράπτης, γίνεται ξανά λάθος από τους Warhawks. 3-2, τώρα 4-2, Ντάσης κάνει την προσφύγηση, καθαρή άμυνα από τον Σωτηρόπουλο. Από το ρε. Αντωνόπουλος από τη γωνία δοκιμάζει το τρίποντο, είναι έξω και φάουλ από το Μαρκούτη. Είναι το τέταρτο φάουλ του Μαρκούτη. 4 έχει και ο Ράπτης. Θεωρεί ο ρεφ ότι έβαλε την κανονικά του σώμα του μάλλον. Λογοθέτης έδωσε για τον Τζέλιο. Τέλειος σε Αντωνόπουλο, γυρίζει μπάλα, Ντάσης δοκιμάζει για 3, ναι, στην εκνοή ο Ντάσης, 32-37. Δυσκολεύει το Warhawks, Ζαχαρόπουλος, πάνει μπάλα. Με time out, διακοπή και επανερχόμαστε. Έχουμε επανέλθει μετά το time out των Warhawks. Οι Cavaliers ελέγχουν σε αυτό το σημείο το match. Έχουν το προβάδισμα, όχι πολύ μεγάλο, αλλά έχουν είναι περισσότεροι. Έχουν φορτωθεί αντιπαλίτες τους με foul. Μπορεί να είναι πρόβλημα αυτό για τη συνέχεια. Βάλτος βρίσκει το Ράπτο, ο οποίος έμεινε ξεχασμένος εκεί πέρα από την άμυνα των Cavaliers και δεν δυσκολεύτηκε για το 34-37 ο Άγιος Ράπτης. Yeah.
Τσέλιος. Σηκούνται για τρεις ο Τσέλιος. Τώρα καταφέρει και ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους να μειώσουν στον πόντο ή και να ισοφαρίσουν. Ναι. Τρίποντο από τον Ζαχαρόπουλο και όντως, όντως ισοφαρίζει ο Ζαχαρόπουλος. Αυτό το τρίποντο, εγώ έχω ξύχνουν ότι έχουν παλμό. Ντάσης αποφεύγει τον Ντάλδο, με ταμπλό είναι άστοχος. Ράπτης πρέπει να περάσουν το κέντρο και το περνάει ο Σεντρόπουλος στο τσακ. Δεν είναι καλή πάσα για τον λογοθέτη, για τον Ντάλδο έκλεψε ο λογοθέτης. Ντάσης αποφεύγει ξανά το προσωπικό του αντίπαλο, δίνει στο 30 και φάουλ του Ζαχαρόπουλου. Στις βολές ο Τριανταφύλου. Μια στις δύο για τον Τριανταφύλου, επιθετικό rebound όμως για τον ίδιο. Και έχουμε βήματα του Τριανταφύλου. Σωτηρόπουλος έχει δίνει στην πλάτη της άμυνας ο Ζαχαρόπουλος. Πέρασε η πάσα του Σωτηρόπουλου και ο Ζαχαρόπουλος δύσκολη ενέργεια ήταν. Μπόρεσε να βρει στόχο. 39-38. Ντάσης σε Κορόμιλο. Στο low post του Τριανταφύλου αστοχεί σε ένα συγκοπείο τόσο γενικά. Ντάλτος. Κρατάει ο Ντάλτος. Σωτηρόπουλος για τρεις και αυτός. Μπάλα να πηδά, δεν μπαίνει μέσα. Αντωνόπουλος βλέπει τον Ντάση, ο οποίος έχει το διάδρομο. Δύσκολο καλάθι από τον Ντάση. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Παίζει του λέει ο ρεφ. Έχασε την ισορροπία του ο Ντάσης, αλλά κατάφερε να πετύχει το καλάθι για το 39-40. Μπάλα έξω από την παρέμβαση του Ζαχαρόπουλου. Αντωνόπουλος. Γυρίζει μπάλα. Δάση σε Τριανταφύλου, θα σηκωθεί ο Τριανταφύλου, δεν θα το βάλω όμως. Ζαχαρόπουλος, μια καλή πάσα του, έκοψε Αντωνόπουλος. Αντωνόπουλος κρατάει μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα ο Αντωνόπουλος. Δύσκολη ενέργεια από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο για το 39-42. Ζαχαρόπουλος, φάουλ του Τριανταφύλου. Σωτηρόπουλος παίρνει την μπάλα μετά την επαναφορά. Ντάλτος θα προσπαθήσει, δύσκολη προσπάθεια ήταν. Τρέχει τώρα ο Αντωνόπουλος, βρίσκει τον Ντάση, Ντάσης για τρεις, ναι! Τον βάλω Ντάσης και φέρνει διαφορά στους 6 πόντους, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν οι Καβαλιέρες ως τώρα. Φάουλ, μακριά από την μπάλα από τον Κορόμιλο. Τον Κορόμιλο χρεώνεται το φάουλ, ενώ ο Τζιγκουνάκης μπαίνει στη θέση του Αντωνόπουλου. Από την άλλη βγαίνει ο Ζαχαρόπουλος, μπαίνει ο Μαρκούτης που θυμίζει με 4 φάουλ. Μαρκούτης. Πάσα του για τον Σωτηρόπουλο.
τρίποδο του Ντάλντου. Μέσα, μέσα το τρίποδο του Ντάλντου. Μετράει το καλάθι βεβαίως. Και κατοχή είναι για τους Warhawks. 42-45. Δώρο για τους Warhawks. Θα δούμε κατά πόσο θα το εκμεταλλευτούν. Ήδη έχουν μειώσει τους τρεις. Πάτησε ο Ράπτης. Κάτι λάθος. Ζιγκουνάκης βρίσκει τον Τάση. Κορόμιλος από το ύψος της βολής. Είναι έξω μπάλα. Πήρε ο Σωτηρόπουλος. Έτσαξε μακρινή πάσα για τον Ντάλντο. Διπλέξιον από Ζιγκουνάκη. Κέριο. Θα σηκώσει από μέσα απόσταση ο Μαρκούτης. Άστοχος. Σειρά τον Τσιγκουνάκη να τρέξει, δεν είναι στον Τάση. Από εκεί που ευστόχησε πριν τώρα διστάζει. Τσιγκουνάκης για λογοθέτηση στο low post. Το double team και foul. Άμα είναι από το Ράπτη, βασικά είτε από το Ράπτη είναι από το Μαρκούτη, θα έχουμε από πολύ λογικά εδώ. Για να δούμε. Στο 8. Είναι το 5ο foul του 8 λοιπόν. Αποβολή για τους Warhawks. Και θυμίζουμε ότι είναι και ο Μαρκούτης με 4 φάουλ. Τώρα το Τζέλιο. 42-47 λοιπόν το σκορ. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ χαμαλή. Έτσι τι έχω. Μαρκούτης. Θα σηκωθεί ο Μαρκούτης και θα το βάλει. Για το 44-47. Ζουνάκης. Για Αντωνόπουλο. Ο Ρόμπλος κρατάει, δίνει στον Αντωνόπουλο. Διπλέξιον από Μαρκούτη. Time out. Επιστροφή μετά το time out. Με τρίποντο παρακαλώ από τον Τσέλιο. Για το 44-50. Δεν θα μπήκαν οι Cavaliers. Ντάλντος. Δυσκολεύεται, βρίσκει το Σωτηρόπουλο. Φάουλ από ποιον. Τον Τσέλιο νομίζω εδώ στο φάουλ. Αν είδα καλά από το που είμαι, δεν είναι λίγο, ήταν λίγο μακριά ο ρεφ, είναι μια καλυγωνία. Εν πάση περιπτώσει, συμβολές στο Μαρκούτης. Όπως έχουν συμπληρωθεί ομαδικά, χάνει την πρώτη. Και η δεύτερη έξω. Το φάουλ του Ζαχαρόπουλου. Μάλιστα. Τρίτο φάουλ και για τον Ζαχαρόπουλο λοιπόν. Και είναι βολές για το λογοθέτη, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και για τους Warhawks. Thank you.
δυσκολεύεται και θα κερδίσει το φάουλ από το λογοθέτη και θα πάει στις βολές. Από το Σωτηρόπουλο λοιπόν, μειώνει ξανά στις 6, 45-51, Γκουνάκης για Τσέλιο, ακόμα ένα φάουλ, του Ράπτη, ο Άγιοι Ράπτη. Όμορφο ακροβατικό από τον Ντάλντο. 47-51, οι Warhawks είναι 5. Έχουν απέναντί τους μία από τις καλύτερες ομάδες. Έχουμε βολές. Μετά από ένα τάφ που δόθηκε, δεν είδα σε ποιον. Δεν είδα σε ποιον ήταν το τάφ, πάντως έχει βολέει ο Ζαχαρόπουλος, τον οποίο θα χάσει. Αντωνόπουλος θα μπει στη θέση του Τσέλιου. Γουνάκης. Φίλου Βουνάκης ανάμεσα σε δύο παίκτες, κάνει τον φλότερ, καλάθι και φάουλ. Φοβερό καλάθι από τον Τσιγκουνάκη, ο οποίος πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει το φάουλ και είναι το τέταρτο του Ζαχαρόπουλου. Σαράντα 47-53. Και τώρα 47-54. Ράπτη στο Μαρκούτη. Μαρκούτη για τον Ντάλντο. Πάνε το layup. 49-54. Οι Warhawks, ξαναλέμε, παρά τις αντίξωες συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουν, παραμένουν στο μάτς. Τζιγκουνάκης σε 30 φύλου. Κουτάρι για τρεις ο Αντωνόπουλος, έξω μπάλα. Τώρα ο Μαρκούτης. 10 δευτερόλεπτα. Σωτηρόπουλος για Ντάλντο. 4-3. Ράπτη στο τρίποντο, ναι! Το βάζει με ταμπλό ο Άγιος Ράπτης. 52-54, τρομερό φινάλε στο δεκάλεπτο. Διακοπή και επανερχόμαστε για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Λοιπόν, επανερχόμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο ενός τρομερού ντέρμπι όπως έχει εξελιχθεί. Αντωνόπουλος θα σουτάρει για τρεις. Λοιπόν, Αντωνόπουλος λογοθέτης Δάσης Τριανταφύλου και Σταύρος Αντωνόπουλος, είναι και Παναγιώτης μέσα. Για τους Warhawks η πεντάδα που έχει απομείνει με Ζαχαρόπουλο, Μαρκούτη, Σωτηρόπουλο, Ράπτη και Σωτηρόπουλο. Λογοθέτης θα πάει μέχρι μέσα στο χείο λογοθέτης. Rebound ο Μαρκούτης. Διαμαρτύρει το λογοθέτη για φάουλ. Ντάλντος. Σωτηρόπουλος για Ζαχαρόπουλο.
τώρα ο Ντάλντο γυρίζει. Ναι! Έχει δώσει σημαντικά καλάθια ο Ντάλντο. Yeah, 54 όλα λοιπόν. Οι Warhawks δεν τα παρατάνε. Μαχητική ψυχή από τους γηπεδούχους. Απέναντι στο απόλυτο φαβορί σήμερα. Γκάσης για τριανταφύλλους στο low post. Λογοθέτης μέσα, καλάθι και φάουλ. Τσάμπα φάουλ εδώ από το Ράπτη θα πω εγώ. Κάποιος συμπαίκτη το άκουσε και όλο θα του λέει άστονα. Τρία φάουλ του Ράπτη βέβαια, είχε δύο μόνο. Καλά, μόνο σχετικό είναι. Έχει τρία ο Ράπτης, τέσσερα ο Ζαχαρόπουλος, τέσσερα ο Μαρκούτης, τρία ο Σωτηρόπουλος. Ντάλντος δεν είναι σίγουρος. Βάζει και τη συμπληρωματική βολή ο λογοθέτης. Για το 54-57 και γίνεται και το λάθος τώρα. Στην αποτελεσματική άμυνα ψηλά των Χαβαλίερς. Λογοθέτης για τριανταφύλλου. Θα γυρίσει ο τριανταφύλλου. Αστοχή. Μαζεύει ο Ράπτης. Ζαχαρόπουλος. Σε Μαρκούτη. Με λογοθέτη είναι δύσκολο το έργο του. Παρόλα αυτά θα θελήσει να τον ποστάρει και θα τον κερδίσει ο Μαρκούτης. 56-57. Τριανταφύλλου. Λογοθέτης. Θα δώσει για τον τριανταφύλλου. Καλάθι και φάου. Ξανά είναι εκεί ο Ράπτης, ο οποίος υποπίπτει στην παράβαση. Τέταρτο φάουλ του Ράπτη. Καλάθι και φάουλ του τριανταφύλλου. Καλάθι και φάουλ του τριανταφύλλου. 56-59. Μέσα και η συμπληρωματική βολή, 56-60, με αυτό το έμεσο τρίποντο του τριανταφύλλου. Ξανά ψηλά η πίεση, αυτή τη φορά με φάουλ από τον Αντωνόπουλο. Τρία φάουλ του Αντωνόπουλου. Μαρκούτης. Μαρκούτης δυσκολεύεται και θα γίνει το φάουλ από τον τριανταφύλλου. Διαμαρτύρονται οι Cavaliers, θεωρούν ότι ο τριανταφύλλου είχε σωστά τα χέρια του ψηλά. Διαμαρτύρονται οι Cavaliers. Πρέπει να δείξουν βέβαια ηρεμία, είναι μπροστά στο σκορ. Σωτηρόπουλος. Για Ράπτη. Πιέζει τον Αντωνόπουλο. Σωτηρόπουλος. Θα γίνει το λάθος, έκλεψε τον Τριανταφύλλου. Τώρα Ντάσης. Για Αντωνόπουλο. Λογοθέτης, αστοχή. Ο ίδιος όμως έχει το rebound. Ντάσης. Σε λογοθέτη. Έχει το Μαρκούτη απέναντί του με 4 φάουλ. Ντάσης θα δοκιμάσει για 3 μέσα. Το βάζει ο Ντάσης και δίνει γενναίο προβάδισμα στους Cavaliers. 56-63. Τόσο αν πάταγε, όχι δεν πάταγε. Άρχισε λίγο πίνακα εκεί πέρα να βάλει το τρίποντο. Φάουλ του τριανταφύλλου, ακόμα ένα. Δεν το πιστεύει ο τριανταφύλλου. Time out. Διακοπή. Λοιπόν, πανήλθαμε μετά το time. Άλλο ένα έχουν οι Warhawks. Δύο ακόμα για τους Cavaliers μέχρι το τέλος του match. Ζαχαρόπουλος από μέσα απόσταση το shoot. Είναι άστοχο, τώρα θα τρέξει ο Αντωνόπουλος. Για τον Ντάση. Ντάση σε τριανταφύλλου. Μαρκούτης που είπαμε έχει 4 φάουλ, τον κερδίζει ο τριανταφύλλου. Εκμεταλλεύεται την αδυναμία του αντιπάλου του να παίξει δυνατή άμυνα. 56-65 στους 9 διαφορά. Τώρα ο Ντάλντος θα πατήσει ο Ντάλντος.
και μια καλή άμυνα των Cavaliers. Λογοθέτης, εντάσσε, 45 μοίρες, το σκέφτεται, δεν το κάνει. 30 φίλου. Σε Ντάση από τη γωνία, ο Ντάσης είναι άστοχος. Ο Τάλτος. Πρέπει να δούμε και αν έχουν ακόμα ανάσες οι Warhawks. Έχει δρόμο ακόμα το μάτς. Γυρίζει ο Τάλτος. Κερδίζει το φάουλ. Φάουλ από το λογοθέτη. Θα λέμε Σάββατο. Στις βολές λοιπόν ο Τάλτος. Γεια σας και να μπει και ο Ζαχαρόπουλος. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ οι Cavaliers. Αντωνόπουλος, σε Ντάση, ευκαιρία εδώ πέρα να πάρουν διψήφιο προβάδισμα. Καλή άμυνα από τον Ράπτη, αλλά πολύ καλή και άμυνα από τον Αντωνόπουλο, ο οποίος ξαναπέδωσε κατοχή στην ομάδα του. Τσέλιος για τρεις, ο Τσέλιος μέσα! Μέσα ο Τσέλιος στο τρίποντο, 57-68, το διψήφιο προβάδισμα που λέγαμε. Ήρθε, είναι στους 11 πόντους. Φλέξιον από Αντωνόπουλο. Time out. Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το time out των Cavaliers. Ράπτης, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ζαχαρόπουλος βρίσκει το Μαρκούτη, θα σηκωθεί ο Μαρκούτης, δύσκολη προσπάθεια. Airball, παίζει μπάλα. Ο Ρόμιλος θα γίνει το λάθος. Σωτηρόπουλος για Μαρκούτη, ούτε τώρα Μαρκούτης. Νομίζω έχουν κουραστεί οι Warhawks και φάουλ. Όχι, βήματα. Βήματα του Κορόμιλου. Από εδώ που ήμουνα. Ελίγα δεν μου φάνηκε για φάουλ. Σίγουρα τώρα τα βήματα. Δεν είμαι σίγουρο του πίση. Αρκούτη. Βρίσκει το Ζαχαρόπουλο. Όμορφη κίνηση από το Ράπτη. Ναι, 57-50. Όμορφη reverse κίνηση. Για το 59-68. Και τη διαφορά να είναι σε νέα. Αντωνόπουλος. Τον έτερο Αντωνόπουλο. 5 δευτερόλεπτα για επίθεση. Παναγιώτης Αντωνόπουλος τελικά θα πάρει το τρίποντο. Την μπάλα με κάποιο τρόπο καταλήξει στο Τζέλιο. Πάτει και εδώ η Warhawks. Μισέ, θα βρει την μπάλα στο Στεφάνι. Τάσης. Σε Τσέλιο. Τσέλιος για δύο είναι το σουτ. Στο σίδερο, Τάσης πήρε το πιθανικό rebound. Δεν λειτουργήσαν καλά τα blockout, αλλά από την καραμπόλα εκεί πέρα κατοχή είναι για τα γεράκια. Τρίποντα το Ζαχαρόπουλο τώρα. Ω, παραλίγο να μπει. Ζαχαρόπουλος που έχει δώσει λύσεις από την γραμμή των 6.75 σε ορισμένα κρίσιμα σημεία. Εδώ δεν το κατάφερε. Τσέλιος. Τσέλιος για Ντάση. Όσοι φάουλ φωνάζουνε. Τσέλιος, τελειώνει ο χρόνος. 3-2-1, απλά πάει να πετάξει την μπάλα. Παίζει το μάτς. Βάλτος Νατονόπουλο, έχει βοήθεια του Μαρκούτη. Όμορφη συνεργασία των δύο.
Πέραν λοιπόν που οι Warhawks συνεχίζουν να είναι μέσα στο match. 61-68, 3 και 45 για το τέλος του αγώνα. Αντωνόπουλος για τον Έτρο Αντωνόπουλο, θα πάει στη διείσδυση, φάουλ, καλάθι και φάουλ, και νομίζω κιόλας ότι είναι του Ζαχαρόπουλου το φάουλ και πρέπει να είναι το πέμπτο του, άρα θα μείνουν με 4 παίκτες οι Warhawks. Time out. Λοιπόν, τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει πολύ για τους Warhawks. Έμειναν με 4 παίκτες, ενώ στόχισε τώρα ο Αντωνόπουλος στη συμπληρωματική βολή. Υπήρξε επιθετικό φάουλ όμως του Κρόμιλου. Μετά τον deflection του Σωτηρόπουλου, η μπάλα είναι για τους Cavaliers. 8 δευτερόλεπτα για επίθεση, βγαίνει τώρα ο Αντωνόπουλος, δεν είναι 30. Αντωνόπουλος δοκιμάζει το τρίποντο, θα τον βάλει και νομίζω ότι κάπου εδώ νίκη για τους Cavaliers είναι πάρα πολύ κοντά. Να δούμε αν ο Μαρκούτσης όμως έχει άλλη άποψη, δεν θα τα καταφέρει. Θα τρέξει ο Τσικουνάκης, ανάποδο λέει, και τώρα νομίζω ότι κλείνησε. Ήταν 75 λοιπόν. Μαρκούτης, Ντάλτος με συγχωρείτε, είναι άστοχος. Γυρίζει μπάλα, Τσέλιος από τη γωνία. Κύριε Κοντερόπουλο, Τσέλιος όμως το λάθος. Κουνάκι στο τρίπορο του Κουνάκι. Τώρα μπαίνουν όλα. Έχουν εννοείται βέβαια και μεγαλύτερους χώρους. 61-78. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπορεί να ξεφύγει η διαφορά, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των Warhawks που υπερέβαλαν αυτό σήμερα. Ίσως θα έπρεπε βέβαια να είναι λίγο πιο προσεκτική στα φάουλ τους, όντας 6 άτομα. Χτυπήσανε βέβαια και εκεί πέρα οι Cavaliers. Δηλαδή είδαμε ότι παρόλο που οι αντίπαλοι τους παίζανε με ζώνη, θέλανε η μπάλα να πηγαίνει στη ρακέτα, να στήρουν όσο μπορούν τα γεράκια, ειδικά μετά που πόρτος έκανε και μάλα φάουλ. Νομίζω ήταν σαφής αυτός ο προσανατολισμός. Τρίποντο του Ράπτη έξω. Έχει πέσει φυσικά ο ρυθμός. Τέλειος, ενώ συνεχίζουν με 4 και Cavaliers, ξέρω να το αναφέρω αυτό. Σε έδειξε fair play. Αντωνόπουλος είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν συμμετέχει την ουσία στις φάσεις. Μαρκούτης σηκώνεται για τρεις. Rebound του Τριανταφύλλου. Κουνάκης σε Τσέλιο. Τσέλιο δοκιμάζει το τρίποντο. Είναι έξω. Μαρκούτης μάζεψε. Έξω Τσέλιος. Τριανταφύλλου δοκιμάζει το τρίποντο μέσα. Το βάλε. Για το 61-81. Είπαμε διαφορά ξέφυγε, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Με τους Warhawks να παρουσιάζονται κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική. Τελικά όμως είναι οι Cavaliers αυτοί οι οποίοι θα γελάσουν στο τέλος. Έχουν βάλει πλώρη για την πρώτη θέση. Δεν φαίνεται ότι θα τη χάσουν. Είναι πολύ δύσκολο. 61-81 λοιπόν το τελικό σκορ και εμείς με αυτές τις εικόνες θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό σας βράδυ.